Πώς προέκυψε η ενασχόληση με την ενεργό πολιτική, γιατί είσαι ενεργός αθλητής. Δεν είναι ότι... Κοιτάξτε να δείτε, πολιτική σκέψη είχα πάντα. Δηλαδή αυτό που προωθεί το σύστημα, που το κάνει και σημαίνει ότι η νεολαία προσπαθεί μάλλον να κάνει την νεολαία να μην ασχολείται καθόλου με τα κοινά. Εγώ αυτό το είχα αποβάλει από μικρός, δηλαδή είχα πολιτική σκέψη. Και εντάξει, από την πολιτική αυτό... σκέψη στην ενεργό πολιτική πώς φτάσαμε. Ναι, κρίνοντας όμως το τι συμβαίνει γύρω μου, όλα αυτά τα δεινά που περνάει ο λαός μας και γενικότερα όλοι οι λαοί, δεν είναι μόνο ο λαός μας, γιατί και εγώ προέρχομαι από φτωχή οικογένεια, δεν τα είχα ποτέ έτοιμα. Mm-hmm. Ένιωσα την ανάγκη ότι πρέπει να πάρω θέση. Η θέση δεν θα μπορούσε να είναι παραδίπλα στο ΚΚΕ, που είναι το μόνο που αγωνίζεται ενάντια σε αυτές τις αποφάσεις που παίρνονται, τις αντιλαϊκές. Αυτό που μπορεί να, έτσι, να εγκαλέσει κάποιος το Κομμουνιστικό Κόμμα, σίγουρα δεν μπορεί να το εγκαλέσει για αλλαγή στάσης. Είναι η στάση του στιβαρή, συνεπής και τα λοιπά, και αυτό που υποστηρίζει το υποστηρίζει χρόνια. Κατά καιρούς έχουν βγει διάφοροι ότι εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το ρόλο, ας πούμε. Καταδικάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αλλά ναι, είμαστε υποψήφοι για το Ευρωκοινοβούλιο. Πώς γίνεται από αυτό, την άλλη, από την άλλη, και αυτό. Και από την άλλη θεωρώ ότι από το μικρότερο κόμμα που βγαίνει και συγκροτείται, ο στόχος είναι να μπει στην εξουσία και να αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι λίγο κόντρα αυτό και το αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι δύο τα θέματα που ρωτήσατε. Εμείς στο πρόγραμμά μας, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εννοείται ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας. Α, ωραία. Αλλά δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε με ποια άποψη? Ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ του καπιταλισμού. Ναι. Έχουμε μια άλλη πρόταση εμείς. Αν θέλετε να μπούμε και σε μια πιο βαθιά ιδεολογική κουβέντα, ο καπιταλισμός είναι η δικτατορία του κεφαλαίου. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από πολλά γεγονότα. Δεν γίνεται δηλαδή ο λαός να βλέπει το εισόδημά του να συρρυκνώνεται, να φτάνει 15 του μήνα και να μην ξέρει πώς θα τα βγάλει πέρα. Και μέσα στο 2023 οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας να έχουν αυξήσει τα κέρδη τους 75%. Αρκεί το θέμα της λαϊκής κυριαρχίας που λέει το ΚΚΕ. Όσον αφορά τις ευρωεκλογές, δεν σου λέει άλλος. Εγώ γιατί ψηφίσω το ΚΚΕ από τη στιγμή που δεν δέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλει να φύγουμε. Δηλαδή, αν κυβερνούσε αύριο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μία από τις πρώτες αποφάσεις θα ήταν να φύγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ακριβώς συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές. Γιατί δεν έχουμε καμία δέσμευση απέναντί τους, όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο να σας δώσω και κάποια στοιχεία. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει ό,τι και Νέα Δημοκρατία στο 75% των ψηφοφοριών. Mm-hmm. ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 93% των ψηφοφοριών. Η Ελληνική Λύση έχει ψηφίσει το 54%. Θέλω να δείξω ότι υπάρχει μια σύγκληση. Κάνουν και κάτι καλό, Νίκο, όμως. Δεν είναι και όλα αρνητικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν και. Έχει και σωστές αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Ποιες είναι οι σωστές αποφάσεις? Να σου πω εγώ στην καθημερινότητα. Με έχει βοηθήσει το roaming, στο τέτοιο. Ότι πάω στο εξωτερικό και δεν μου χρεώνουν τα πακέτα που είχε τα παλιά. Μεγάλη καινοτομία της Ευρωπαϊκής. Οι δρόμοι που έχουν αλλάξει και στην Ελλάδα. Αλλά τώρα, αν εμείς κάνουμε κακοδιαχείριση κονδυλίων, όπως έγινε, ας πούμε, στην περίπτωση του συνδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που το ανακαλύψαμε, οι άνθρωποι τα λεφτά τα είχαν δώσει. Εμείς δεν τα. Ή πώς ξεκαλύψαμε το φίλο μας τον Ντελόρ. Ναι, θα διαφωνήσω σε αυτό. Θα διαφωνήσω. Γιατί εν έτη 2024 το συνδρομικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 87% δεν έχει σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Αυτό δείχνει όμως ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Κάτσε, η Ιταλία, δηλαδή, ξέρω εγώ, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν έχουν σύγχρονα συστήματα? Μιλάω για το 87%
του ευρωπαϊκού δικτύου. Ναι, εντάξει, εγώ σου ανέφερα τις τρεις μεγαλύτερες που έχουν. Ναι. Άρα και αυτές οι χώρες είναι μέσα. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό το νούμερο, αλλά μπάστε το. Προφανώς έχει την καταγραφή. Αυτά είναι με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Okay. Μάλιστα. Υπάρχει σταθερή ανωδική πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, προφανώς εκμεταλλευόμενο και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Θεωρείς ποιος είναι ο στόχος των ευρωεκλογών εκλογικά? Εκλογικά εμείς δεν έχουμε ταβάνι. Το στόχος μας είναι μέχρι να κυβερνήσουμε, μέχρι ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Μάλιστα. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι το δίλημα που μπαίνει σε αυτές τις εκλογές και το κριτήριο ψήφου που πρέπει να είναι, θα νομιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα κόμματα με την ψήφο μας ώστε να συνεχίσουν τις αντιλαϊκές πολιτικές τους, ή θα τους βάλουμε φρένο? Εμείς θεωρούμε ότι η μόνη ψήφος που μπορεί να βάλει φρένο σε αυτό το δρόμο που, ξέρετε, έχουμε και δύο πολέμους. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο... Τον έχουμε ξεχάσει λίγους πολέμους. Πολλούς πολέμους έχουμε, αλλά αυτοί λέμε ότι είναι η κοντινή μας. Είναι ενεργή και στα δύο μέτωπα. και το μόνο κόμμα το οποίο τάσεται υπέρ, μάλλον κατά αυτό των πολέμων και μπαίνει μπροστά, εννοείται, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα στηρίζουν έμπρακτα αυτούς τους πολέμους. Άρα είναι πολύ κρίσιμη η ψήφος μας να πάει στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Να δυναμώσει όσο το δυνατόν. Είναι δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία πλέον. Και δεν μου λες, Νίκο, βγαίνεις πρώτο ο Θεός, γιατί είναι και γουρλίδι και αυτή η εκπομπή γενικώς, να ξέρεις. Τι γίνεται, δεν είχαμε μιλήσει μαζί. Τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, θα παίζει στην Μπριζ? Μπορεί να πάει στην Μπριζ, γιατί αν πάει. Και οι Βρυξέλλες έχουν ομάδα. Το Βέλγιο είναι μια πολύ ωραία χώρα, έχει πολύ καλές ομάδες. Ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να είμαι κάπου εκεί κοντά. Ωραίο. Είναι σε καλή ηλικία εντωμεταξύ ποδοσφαιρική για τερματοφύλακα. Είναι στα 34 τώρα, Νίκο. Δηλαδή έχει μπροστά του. Με εμπειρία, μάλλον. Άλλα 4-5 χρόνια τα έχουμε, έτσι δεν είναι? Έχω, ναι, βέβαια. Όσο είμαι υγιής και το σώμα μου αντέχει, εννοείται. Οπότε είναι η ευκαιρία. Θαύμα. Το λύσαμε και αυτό. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, καλή ανάρρωση στον τραυματισμό σου, δεν το συζητάμε. Είμαστε σε τελική ευθεία ανάρρωση, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, αλλά είμαστε και στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Εντάξει. Ήθελα και ένα σχόλιο. Ο Αστέρας έδωσε την ευκαιρία, λόγω μετά τον τραυματισμό σου, να παίξουν κάποιοι πιτσιρικάδες, έτσι, οι τερματοφύλακες, τα οποία είναι και πολύ καλά. Υπάρχει ταλέντο τελικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να βγει, να εξαχθεί και σε άλλες χώρες? Πώς υπάρχει το πολύ ταλέντο. Επειδή έχω ζήσει και το ποδόσφαιρο στη Γερμανία, θεωρώ ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε ταλέντο τίποτα. Θεωρώ ότι είμαστε οι Έλληνες ποδοσφαιριστές αρκετά ταλαντούχοι, αλλά λείπουν άλλα πράγματα. Και αυτό είναι κρατικό και κρατική ευθύνη. Όταν δηλαδή οι νέοι δεν έχουν γήπεδα να αθληθούν, όταν ο αθλητισμός εμπορευματικοποιείται και οδηγούνται δηλαδή τα νέα παιδιά προς το να πληρώνουν ώστε να αθληθούν, όλο αυτό βλέπετε ότι βάζει εμπόδια στα νέα παιδιά στο να εξελιχθούν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Παπαδόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και για μην μπερδευτείτε, επειδή το Παπαδόπουλος είναι και ένα, ξέρεις, κόμμα. Ναι, το πιο κοινό επίθετο είναι ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης, ο Νίκος. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή ανάρρωση. Να είσαι καλά.